συνάδελφες και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε και εμείς από το κλάδο της τοπικής διοίκησης τη σημερινή παρέμβαση την οποία γίνεται στο Υπουργείο Εργασίας. Τη στιγμή που ετοιμάζεται και αυτή η κυβέρνηση συνέχεια με τις άλλες να ψηφίσει ένα προϋπολογισμό που καλά κρατούν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, των πολυεθνικών, των ομίλων, χώνοντας στη τσέπη τους άλλα 11 δις. Την ίδια στιγμή που γίνονται περικοπές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στις κοινωνικές υποδομές του κράτους, σε ό,τι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους, φορολογώντας τους άλλα 3,5 δις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, υπόσχοντος στον ελληνικό λαό ότι θα υπάρχει ανάπτυξη. Την ανάπτυξη την είδαμε, ξέρουμε ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Όταν και στον κλάδο των ΟΤΑ τα τελευταία 7 χρόνια μετράμε πάνω από 40 νεκρούς, μετράμε εντατικοποίηση, μετράμε πολλές σχέσεις εργασίας στο ίδιο αντικείμενο, παραδείγματος χάρη στην καθαριότητα, που ο μόνιμος εργαζόμενος δικαιούται βαριά και ανθυγινά, ο υπεργολαβικός, ο ενοικιαζόμενος από εργολάβους και τέτοια δεν δικαιούται ούτε καν σταθερό ωράριο. Τη στιγμή που οι γιατροί εργασίας και η τεχνική ασφαλείας είναι δυσεύρετοι και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση από εργολάβους, από μισθώτας, από τα δημοτικά τέλη, δίνοντάς τα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε όλα αυτά και εμείς μαθαίνουμε από τα ίδια μας τα παιδιά που μίλησαν και πριν, από τον αγώνα της eFood, από τους εργαζόμενους στην Κόσκο, ότι δεν φτάνει μόνο η αλληλεγγύη, αλλά χρειάζεται ο συντονισμός στον αγώνα, η αντιπαράθεση με το σύνολο της πολιτικής και των προηγούμενων και των τωρινών κυβερνήσεων, στη λογική ότι μόνο εμείς, ο ίδιος ο λαός, θα σώσουν εμάς και τα παιδιά μας και αυτό θα είναι το επόμενο αποφασιστικό βήμα, ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο ενωμένα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε αυτή την αντεργατική αντιλαϊκή λέλαπα.